πόσο καλά να είναι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βγει μετά έξω για να κυκλοφορήσει. Για μένα όχι. Αλλά δεν μίλαγε και κανένας. Κανένας δεν μίλαγε. Όλα βγήκανε στη φόρα μετά από ό,τι είχε γίνει με το παιδί μου. Εκτός από το παιδί μου που έχασα και τις προηγούμενες γυναίκες του, τις φερότανε με άσχημο τρόπο και τη μία την είχε μαχαιρώσει. Για μένα αυτός ο άνθρωπος και όποιος άλλος έχει κάνει αυτά τα πράγματα θέλουν για μένα κρέμασμα ή να μείνουν εκεί μέσα στη φυλακή και να μην βγουν έξω καθόλου. Γιατί αν θα βγαίνουν έξω κάνουν πάλι τα ίδια και είναι κρίμα πολύ να κλαίνε μανούλες για τα παιδιά τους. Είναι δύσκολο. Γιατί εγώ έχασα το παιδί μου να μην το χάσει κι άλλη μάνα. Είναι πολύ άσχημο και δεν είναι μόνο αυτό. Μετά από 4 μήνες έχασα και το σύζυγό μου. Καταλαβαίνετε τι δράμα περνάω εγώ. Πιστεύω ότι οι γυναίκες φοβούνται να μιλήσουν. Σίγουρα φοβούνται. Γιατί εμάς αυτό ήταν ότι απειλούσε όλη τη γειτονιά εκεί για να μην μιλήσουν, να μην πουν αυτά που έκανε. Και μαζευτήκανε όλα μετά. Είναι κρίμα να μην μιλάει κανείς για όλα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο. Περνάω μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου όταν ακούω αυτά τα πράγματα. Έρχονται στις μνήμες μου όλα αυτά που έχω περάσει εγώ. Όλο αυτό το διάστημα που ήταν το παιδί μου νοσοκομείο στο κέντρο, μετά ήρθε ο θάνατός του. Έρχονται πίσω όλες οι μνήμες αυτές. Τώρα τα τελευταία χρόνια γίνονται πιο πολλά.